Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνουμε? Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μήνα, καλό μήνα σε όλους. Τι να κουρευτώ, ρε παιδιά, πού να κουρευτώ? Τόσες μέρες μέσα, και εγώ θέλω να κουρευτώ, αλλά δεν γίνεται. Με ψάχνατε όλοι χθες, μου στείλατε αρκετοί μηνύματα. Ωραίο ήταν αυτό. Καιρό έχω να δεχτώ τόσα μηνύματα. Ήμουνα στην Ισπανία, ήταν λίγο πριν φύγω για Σουηδία. Είχα πάει σε ένα event στη Μαδρίτη και στο σεμινάριο στο Madrid Fusion. Οπότε ήμουνα στη Μαδρίτη και μαγείρευα σε ένα μαγαζί. Οπότε ήταν ανέφικτο να είμαι στο επεισόδιο. Αλλά κρίμα γιατί δεν ήταν και τα φιλαράκια μου, ούτε ο Σημεωνίδης, ούτε ο Αργύρης. Ο πιο ανεξάρτητος Masterchef, σωστός. Εντάξει, λείπαμε, οκ, μέχρι εκεί. Καλησπέρα κύριε Νουρλόγλου. Ο Γιάννης ο Ρίζης. Πού είστε, Μπαχάμες είστε, Γιάννη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, κάντε τα ντόνατς. Αλήθεια σας λέω, αυτή η συνταγή είναι σούπερ. Όσοι την κάνανε πάθανε πλάκα. Δεν το λέω για να το πω και είναι όντως, είναι θυστικά. Βέβαια, μην τα φάτε όλα γιατί παχαίνουν. Υγεία, υγεία να έχουμε, παιδιά. Τη συνταγή για τη φωκάτσια. Καλησπέρα, Θαλασσινή, έχεις κάτι μαζί μου? Τη συνταγή για τη φωκάτσια. Η συνταγή για τη φωκάτσια είναι ορίμανσης, είναι με προζύμι. Αύριο μεθαύριο θα τη γράψω, ναι. Θα την έχετε κι αυτή. Καλησπέρα, Τζόρτζ Δημήτρης, ο πιο πλούσιος αρτοπιός, πρώην αρτοπιός, νυν μάγειρας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα Χρήστο. Τι λέγαμε? Ναι, γιατί έλειπα. Έλειπα γιατί ήμουνα στη Μαδρίτα. Το επεισόδιο νομίζω είναι κυρισμένο 15 Ιανουαρίου, 16, 14, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Εγώ ήμουνα τότε μια εβδομάδα στην Ισπανία, οπότε δεν μπορούσα. Πότε θα κάνεις κανένα live συνταγή? Είμαστε και πολλοί σε αυτό το σπίτι. Πρέπει να το οργανώσω πάρα πολύ αυτό για να γίνει live. Θα κάνουμε, θα το κανονίσουμε να το κάνουμε. Αν όχι, όχι. Εχθές είδα λίγο το επεισόδιο να δω ποια παιδιά ήτανε. Όχι, δεν το παρακολουθώ. Καμία συνταγή για ψωμί. Αυτή η συνταγή που ανέβασα χθες για τα ψωμάκια, που είναι σαν μαργαρίτα, μπορείτε να το κάνετε και ψωμί κανονικό, σε φόρμα. Γίνεται. Συνταγές για πίτσα. Ναι, έκανα ένα ωραίο ζυμάρι που χθες. Καμία συνταγή για το κοροναϊός. Για το κοροναϊός έχουμε, ναι, να κλείσετε την τηλεόραση. Θέλουμε live συνταγή άμεσα. Συνταγή για σίνεμον ρόλα, Άντζελα κάτω παύλα ζουπ. Έχω ανεβάσει. Ψωμάκια κανέλας που τα λέω, τα ρολάκια. Τα νηστίσιμα. Ό,τι ανεβάζω παιδιά είναι νηστίσιμο τώρα. Δεν ανεβάζω κάτι αρτίσιμο. Τι μου ρωτάει η μητέρα μου αν μπορείς να ανεβάσει συνταγή για μιλόπιτα ή κομπόστα. Μιλόπιτα έχω δύο. Έχω και αρτίσιμη και νηστίσιμη. Κομπόστα θα το κοιτάξουμε. Κάθε φορά που έχει Masterchef κάνεις live, χάλια προγραμματισμός. Εντάξει, δεν πάω με το πρόγραμμα της τηλεόρασης, αδερφέ. Φιλιά και στη Θεσσαλονίκη. Συνταγή για εύκολο γλυκό χωρίς μίξερ. Τώρα, παιδιά, θα κάνουμε κάποια. Εγώ τα λέω νηστίσιμα, εσείς πείτε τα vegan. Θα κάνουμε μερικά. Θα κάνουμε και μερικά με ζουμί από. Και μαρέγγες με ζουμί από.
ρεβίθια και παύλο βανιστήσιμη θα κάνουμε. Κάνε ένα live με γαρίδες όπως το πιάτο που σου είχε βάλει στο διαγωνισμό. Αυτό το πιάτο μπορούμε να το κάνουμε, ναι. Φιλιά και στην Αγγλία, Αλίκη. Στην συνταγή για σουφλέ. Τι σουφλέ? Σπύρος κάτω Παύλα Γκρή. Να το σου, παιδιά. Ο επιστήμονας. Ό,τι ανεβάζω είναι νηστίσιμα. Και εγώ, παιδιά, όσο μπορώ, μαγειρεύω. Και τα λουκούμια κάποια στιγμή θα σας τα δώσω. Αλλά δεν είναι ακριβώς όπως θέλω η συνταγή. Οπότε μέχρι να βγει εντελώς σωστή, θα την έχει. Γιατί δεν πήγες χθες στο Masterchef? Ήμουνα στην Ισπανία όταν γυριζόταν το επεισόδιο. Πετάνε και τα τσουλούφια εδώ, αλλά εντάξει, σπίτι είμαστε. Σαν αυτό που έχετε κάνει στο Πετρούς. Αυτό, την έχουμε τη συνταγή, αλλά δεν γίνεται σπίτι. Φτιάχνω τα ντόνατς. Να είσαι καλά, περιμένω φωτογραφία. Φιλιά, φιλιά και στην Κύπρο. Και ευχαριστώ όλους και για τα μηνύματά σας για χθες. Ήταν πάρα πολλά. Γεια σου, George. Συνταγή για τορτίγια. Τι έβλεπες χθες το επεισόδιο και το λες? Ανέβασε μια κοπέλα από το Μεξικό, θα της είπα ότι θα την κάνω και εγώ τη συνταγή. Οι τορτίγες μωρέ είναι λίγο ιδιαίτερες, αλλά ναι, μπορούμε να κάνουμε. Όχι να τις τυλίξουμε, το ζυμάρι εννοούμε, έτσι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους. Γιατί δεν ήσουν στο χθεσινό επεισόδιο? Ήμουνα στην Ισπανία όταν γυριζόταν το επεισόδιο. Ο Γιαννάκης 13 ρωτάει από τι ηλικία μπορεί να ξεκινήσει να μαγειρεύει. Από τώρα. Μιλωνάς κάτω Παύλα Γιάννης. Γεια σου Τιμολέον, γεια σου και σένα Γιάννη. Ναι, και το ψωμάκι αν τα κάνετε θα σας θυμίσει τη Μαργαρίτα και μπορείτε να το κάνετε σε ολόκληρη, δηλαδή είναι αυτό το ζυμάρι, να το βάλετε σε φόρμα και να το ψήσετε με τη φόρμα. Με την ίδια διαδικασία στο φούσκωμα και να το ψήσετε. Γεια σου Μάριε, φιλιά πολλά. Γιατί πιστεύεις ότι δεν σου έβγαινε με τίποτα τερτή για χθες? Γιατί ήταν λάθος συνταγή ρε παιδιά, δεν θέλει πολύ μυαλό. Συγγνώμη κιόλας, αλλά για να μην τους βγαίνει είναι τόσοι μάγειρες. Και ήταν και επαγγελματίες μέσα. Δεν ήταν λάθος συνταγή. Το είδες στο χθεσινό επεισόδιο μας? Είδα λίγο στην αρχή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κομμάτι κρέας ζητήσω για μπέργκερ και τι να βάλω μέσα για να βγει ωραία. Live θα κάνουμε, Μελίνα θα κάνουμε συνέχεια τώρα. Αφού τις όλες δεν δουλεύουμε και ούτε πρόκειται να δουλέψουμε καλοκαίρι, έτσι όπως πάνε τα πράγματα. Άστα να πάνε. Καλησπέρα και στην Άρτα. Ελπίζω να ήταν ωραία στην Ισπανία. Στην Ισπανία ήταν φοβερά. Το βιχάκι είπε αυτό. Αχ, που φτάσαμε. Καλά, λείπαν αρκετά παιδιά εχθές. Αρκετή βασική, συσταγωγικά. Συνταγές για χαλβά. Όχι των φαρσάλων, γιατί σπίτι δεν βγαίνει σωστός. Τον άλλον, το σμιγδαλένιο. Καλά, κλάσικ είναι ο άλλος, 1, 2, 3, 4, θα κάνουμε. Πότε θα ξαναπάμε ταξίδι, αυτό είναι το θέμα. Και εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι.
Τι μου πάχει να βγω φέτος. Εγώ παιδιά δυνατίζω. Τρώω πολύ λίγο σχετικά, οπότε χάνουμε οικογενειακώς. Βέβαια, τώρα που φτιάχνω πολύ φαγητό, γιατί μαγειρεύω μόνο εγώ σπίτι, παχαίνουν οι υπόλοιποι. Αλλά εγώ προσωπικά δυνατίζω. Τρώω μισές μερίδες. Γιατί άμα φάω κανονικά θα γίνουμε. It's ευγενία, ναι, να τα κάνεις. Μου στείλε μια κοπέλα, έγραψε ένα σχόλιο, δεν φούσκωσαν τα ντόνατς. Δεν γίνονται τεράστια. Αν και τα story που είδα τα κάνετε πολύ καλά οι περισσότεροι. Γιατί αυτά δεν έχουν ούτε αυγό μέσα, ούτε γάλα, δεν έχουν καθόλου πρωτεΐνη. Ό,τι πρωτεΐνη έχουν από το αλεύρι. Να είστε καλά και να μας ευλογείτε εκεί στο Άγιο Όρος. Δεν ήμουνα πάτερ γιατί έλειπα στο εξωτερικό. Τι πλάνα έχεις για το καλοκαίρι? Θα έφευγα Σουηδία εγώ τώρα. Αλλά. Κωστή, ναι, θα έφευγα Σουηδία. Αλλά τώρα με κλειστά σύνορα. Λογικό είναι να παχαίνουν οι άλλοι άμα γυρεύεις κάθε μέρα. Εντάξει. Κάποιος πρέπει να το δοκιμάζει. Μαρία, κάτω Παύλα, θα κάνεις live συνταγή, θα γίνει. Εσύ βλέπεις άλλον μάγειρα σε live, οπότε δεν έχεις ανάγκη εμένα. Χαχα. Πάρ' την πηχτή σου. Ξέρεις εσύ. Νομίζω είναι ο άγραφος νόμος να τρώμε τελευταία και λίγο το λέω στα σκαριά μου. Γιάννη, εμένα το σκαρί μου, άμα φάω, παίρνω. Πίκλες, συνταγές θέλουμε τώρα στην καραντίνα. Σωστά, γιατί μετά θα κρυβίνουν και τα λαχανικά. Σωστό αυτό. Καλησπέρα φίλε μου Βάγιο. Τι έπαθε, πάλι κολλάει. Κάνουμε και όλοι live τώρα. Και γίνεται χαμός. Καλησπέρα και στην Κρήτη. Βαλαντής.γεωργαντζής93. Παιδιά, ο άνθρωπος που βγάζει λεφτά από τον καναπέ του. Όποιος θέλει ας το στείλει μήνυμα. Με τις πυραμίδες και αυτά που κάνει. Θα παντρευτείς, έτσι ακούγεται. Εσύ θα παντρευτείς. Βαλαντής.γεωργαντζής93. Παιδιά, ο άνθρωπος με τα λεφτά από τον καναπέ, να ξέρετε, τη ζωή του. Πόσα ντόνατς περίπου βγαίνουν? Εμένα μου βγήκαν 16. Στο ίδιο μέγεθος περίπου. 16 μικρούλια. Ναι, τιμολέον και εγώ το άκουσα αυτό για την παντεγά. Μιλουνάς Γιάννης, έχω φωτογραφίες από προπρακτική, μη θες να τις κάνω story. Γιατί θα είναι πιο ακριβά τα λαχανικά τη φάση. Μα όλα τα προϊόντα θα... Καταρχήν θα μας φαίνονται πιο ακριβά γιατί θα πέσουν οι μισθοί. Πρώτον. Δεύτερον, δεν θα μπορείς να εισάγεις, οπότε θα είναι από τοπικούς παραγωγούς, οπότε η τιμή τους θα είναι πιο υψηλή. Αυτό είναι πολύ καλό. Εννοείται να ανέβουν οι μικροί παραγωγοί. Για να είναι πιο τοπικά όλα. Απλά λογικό να είναι λίγο παραπάνω οι τιμές. Καλησπέρα και στην ομορφικό. Γιατί παιδιά έλειπα. Έλειπα παιδιά στην Ισπανία, γι' αυτό δεν πήγα. Τζόρτζη Δημήτρη, αλήθεια είναι ότι έχει 60 χιλιάρικα στην τράπεζα. Κάνε αυτό. Εσύ πήγες το χθεσινό? Όχι, δεν πήγα. Φιλιά και στο Μόναχο. Εγώ έχω πλατίνες λέει. Όχι, εντάξει, παπά σου. Καλησπέρα, καλησπέρα. Φιλιά και στο Μαραθώνα. Σε όλους, σε όλους. Ναι, το μόνο από κάποια πράγματα που είναι θετικά με όλο αυτό που γίνεται. Καλησπέρα και στα Χανιά. Καλό μήνα. Είναι ότι ελπίζω να ανεβούν πολύ οι τοπικοί παραγωγοί γιατί μετά δεν θα μπορούμε να εισάγουμε πολλά πράγματα με κλειστά σύνορα και να ανοίξουν. Μετά θα ακριβήνουν όλα. Οπότε καλησπέρα και στη Ζάκυνθο. Οπότε θα είναι
εφικτό για τους τοπικούς, αν τους αφήσει το κράτος βέβαια, για τους μικρούς παραγωγούς να ανέβουν. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Απλά το άσχημο είναι ότι δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με εσωτερικό τουρισμό. Γιατί ούτε κανείς δεν θα έχει λεφτά, λίγοι θα έχουμε δουλειές. Αυτό. Τζορτζ Μιχελάκος, πού είσαι φίλε, έχεις εγκλωβιστεί Μύκονο. Ο Τζορτζ Δημήτρης Ίντρικης μια ζωή, το ξέρω, τα έχω μάθει εγώ και για την κουζίνα εκεί πέρα. Καλησπέρα και στο Παρίσι. Τέλεια. Υπάρχει συνταγή για φαγητό γλυκό που να μην σου αρέσει καθόλου να το φτιάξεις επειδή δεν το τρως? Δεν ξέρω να φτιάχνω κουκιά. Γιατί δεν μπορώ να τα αγγίξω, δεν μπορώ να τα δοκιμάσω. Καλησπέρα και στη Λάρισα. Με Αλέξανδρα έλειπα, ήμουν στο εξωτερικό τότε. Όταν γυρίστηκε. Βασικά και στο τρέλερ ήμουνα στη Φιλανδία και στο επεισόδιο ήμουνα στην Ισπανία. Γεια σας, γεια σας. Τζόρτζ Μιχελάκος, τι λέει εκεί η Μύκονος? Πες στον Τζόρτζ να σου στείλει το δώρο για τη βάφτιση και ας γίνει αργότερα η βάφτιση αφού το έχει πάρει. Γιάννης Ρέιζης, ναι, περιμένω, περιμένω να σας φτιάξω μεζέδες. Τι άλλα, χάσαμε άλλα σχόλια? Όχι, δεν χάσαμε κανένα σχόλιο. Ζανέτ, έλειπα. Ήμουν στο εξωτερικό. Τι κάνεις, Θεέ? Καλά είμαι, δόξα τω Θεώ. Κρατάμε τις παραδόσεις. Πηγή μου, πού είσαι? Όχι, όχι, όχι. Βλέπω ότι νηστεύεις και εσύ. Δεν τρώω. Εγώ αδυνατίζω και κάνω full γυμναστική. Μαγειρεύω όμως πολύ. Αλλά γυμνάζομαι full. Βλέπω και εσάς και παρασύρωμαι κι εγώ. Παταούγκα από τα χέρια. Παταούγκα από τα χέρια μου δεν γίνεται. Πάω στο φίλο μου τον Γιάννη που είναι ο μάστερ εκεί πέρα. Γεια σου Τζόρτζ. Καλησπέρα. Μακρινίτσα καλό τσιπουράδικο. Δεν έχει τσιπουράδικα στη μακρινίτσα. Έχει μόνο ταβερνούλες. Αλλά τώρα τι να σου πω. Καμία προπόνηση. Γεια σου Μάρκο. Πήγαινε έτρεχα συνέχεια. Τώρα κάνω σπίτι. Κάνω δύο φορές τη μέρα ή μία φορά δυνατή το βράδυ. Πηγή ευκαιρία είναι. Αφορμή ψάχναμε όλοι. Όλοι το γυρίσαμε στη γυμναστική. Γιώργο, να σταματήσουμε την υπερκατανάλωση μετά από αυτό. Εγώ αυτό βλέπω. Και να καταλήξουμε αυτό στα απλά. Εμείς τα παιδιά της επαρχίας το ξέραμε από πριν ότι είναι εύκολο, πιο εύκολη η ζωή μας στην επαρχία με πιο λίγα πράγματα. Οπότε νομίζω και αυτοί τώρα και από τις μεγαλοπόλεις να το καταλάβουν. Τιμολέονται μπριτζόλες τρως. Όταν δεν έχει νηστεία, ναι, τρώω, πως δεν τρώω. Τι σχέδια έχω μετά κορονοϊού? Μετά κορονοϊού, μόλις ανοίξουν τα σύνορα, θα πάρουμε το πρώτο αεροπλάνο και θα φύγουμε. Να πάμε εκεί που είχαμε κανονίσει για δουλειά, αν ισχύει η δουλειά μας. Σε ποιες χώρες έχω πάω? Έχω πάει. Σε 15, 12. Τώρα να τις αναλύσουμε μία-μία.
Λοιπόν, αυτά τα νέα μας, τα είπαμε. Θα σας δώσω τη συνταγή για τη φωκάτσια. Και τώρα ετοιμάζουμε και μία Μελινάκι 2002 έλειπα στο εξωτερικό. Χαιρετίζουμε και στην Κάλυμνο, φίλια πολλά. Αν μιλάω σου ειδικά, όχι, όχι, καταλαβαίνω ελάχιστα, αλλά δεν μιλάω. Πολύ λίγα. Ναι, και τώρα ετοιμάζω μια εύκολη τζιαπάτα. Να δούμε πώς θα βγει αύριο και θα σας δώσω τη συνταγή. Λονδίνο ή Σουηδία σε επίπεδο εστιατορίων. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Εγώ στο Λονδίνο το αποφεύγω πολύ. Δεν μ' αρέσει και όλο αυτός ο τρόπος ζωής. Αλλά έχει τρομερούς μάγειρες, τρομερά εστιατόρια εκεί πέρα. Δεν έχουν καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εντάξει, εγώ προτιμώ Σουηδία. Είναι πιο ανθρώπινα τα πράγματα. Γεια σου, Σωτήρη. Καλό βράδυ σε όλους. Σας αφήνω γιατί θέλετε να δείτε όλο το επεισόδιο που λέτε. Να πάω να συνεχίσω εγώ τις ζήμες μου. Φιλιά πολλά.